Στη σκάλα είναι οι corner guards που δείχνουν το Heaven Sword, την αργή έκδοση του Crissaegrim. Βασικά πώς λέγονται? Vorpal Blade λέγεται, όχι Heaven Sword. Ναι, Vorpal Blade. Αυτός είναι ο καλύτερος εξός να κάνεις level up από τη στιγμή που όλοι αρχίζουν και σου πετάνε ένα. Ή μπορείς να πας στα zombie και να κάνεις, να τον κολλήσεις στη γωνία εκεί στην είσοδο του κάστρου που ούτως ή άλλως σου δίνουν ένα experience και είναι άπειρα. Αυτά τα δαιμονάκια είναι για παλμάριζα, ρίχνουν το King Stone. Και το King Stone είναι, σου δίνει το καλύτερο intelligence αν θυμάμαι καλά αυτό το παιχνίδι. Άμα παίζεις με μαγικά. Και επίσης ρίχνουν και luck potion. Δεν έχει παπάδες και κυράδες εδώ πέρα. Και η πλάκα είναι τι γίνεται με αυτά τα δαιμονάκια όταν αν τα αφήσεις να σε δαιμονίσουν. Σνάιπερ of God. Καλά, με το Crissaegrim είναι σχεδόν τους λυπάμαι τους εχθρούς. Είναι άδικο. Γιατί ρε εσύ ήταν άδικο όταν κάθε εχθρός στο κανονικό κάστρο ήθελε 5-6-7 χτυπήματα. Ο Wade τότε δεν είναι ποτέ. Ναι, απλά εκεί πέρα αναγκαζόμουν να σταματήσω, να σημαντέψω. Τα πολλά τα λεφτά. Κάτι έλεγα πριν για να δείξω. Τέλος πάντων. Έλεγες ότι αυτός ο εχθρός το σπαθί. Α, ναι, μόνο εάν πας στο κανονικό το κάστρο εκεί πέρα με τα ζόμπι, εάν κάτσεις σε μια γωνία και βγάλεις μια σπίδα που χτυπάει, εγώ βάζω την Darksy γιατί είναι πιο ωραία και την έχεις βγαλμένη και έρχονται άπειρα τα ζόμπι πάνω σου και πεθαίνουν. Εκείνο είναι και για... το όλη νύχτα. Ναι, εκείνο είναι πιο αργή διαδικασία. Είναι πιο αργή διαδικασία, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι εκεί, ας πούμε. Και χρειάζεται να είσαι εκεί όταν... Ενώ αν έχεις power of sight, bad pentagram εδώ πέρα και duplicator, καλά το duplicator είναι άλλο, το τελευταίο ψέμα του παιχνιδιού, ας πούμε. Μετά από αυτό δεν έχει άλλο τρόπο το παιχνίδι για να σε κάνει overpowered, μόνο αθάνατο μας έκανε. Oh wait, έχει την ασπίδα του Alucard που σε κάνει αθάνατο. Αυτή εδώ με τα γρανάζια. Η... Diamond! Ένα από τα 4 του παιχνιδιού. Υπάρχουν μόνο 4. Potentially και το... το σπαθί το Jules Sword μπορεί να σου ρίξει Diamond. Αλλά οτιδήποτε πιο πάνω από Aquamarine οι πιθανότητες είναι ομπζίν, ας πούμε, για να στο ρίξει. Όχι μία στις 1000. Μία στο 1 εκατομμύριο. Και το Diamond είναι το τελευταίο, το πιο ακριβό δαχτυλίδι. Οπότε μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το πετάξεις ποτέ. Ξέρεις, μ' αρέσει που οι καρδιές σε ολόκληρο το παιχνίδι είναι οι καρδούλες, ξέρεις, Αγίου Βαλεντίνου. Αλλά the heart of blood. Ο Βλάντ ήταν κανονική καρδιά, παλσαριστή. Ναι, παλσαριστή. Του χαρακτηρισμού. Έκανε... κουνιόταν. Εδώ είναι η αόρατη, κάτι αόρατες πεταλούδες, Bitterfly. Κάτσε να σκοτώσουμε το ζόμπι το τεράστιο. Αυτός είναι πολύ θεαματικός εχθρός. Ο Blizzard. Πάει το χέρι. Κοιτάμε. Αυτές οι μέλισσες σου κάνουν μεγάλο damage άμα δεν έχεις καλή πανοπλία. Και φαντάζομαι, έχεις την καλύτερη πανοπλία στο παιχνίδι, μία από τις 3 καλύτερες πανοπλίες στο παιχνίδι και έχασες και 10. Πήρε τέχνημα. Τα άντερα απ' έξω. Κι άλλο optional μποσάκι. Που δεν υπολόγισα καλά. Ήτανε χαμηλό τάβανο. Τι μας έδωσε τα δαχτυλίδια αρκάνα. Thanks game. Αλλά εντάξει, χρειάζεσαι δύο. Κάνεις τάκτο. Ναι, κάνεις τάκτο effect. Συνεχίζουμε. Πάμε στην ανάποδη αρχή. Δοκίμασε να πας ναι, στην αρχή του κάστρου, στο Castle και μετά μπορείς να πας στις κατακόμβες. Ναι, στις κατακόμβες έχει τον άλλο το μεγάλο, από εδώ βγήκα, έτσι. Ποιον είναι το... Στις κατακόμβες έχει τον Galamoth. Τον Galamoth. Ναι, πριν... Ο θάνατος είναι πριν τις κατακόμβες. Ναι, είναι στο... πώς το λένε, με το νερό. Το Underwater Cavern είναι ο θάνατος. Και έχει και τον Alucard, τον 40 εκεί πέρα. Θάνατος, όχι τον Alucard, τον... πώς το λένε, τον κλόντ. Α, Doppelganger. Πάρε πίσω εδώ. Όχι, στο επόμενο δωμάτιο. Doppelganger. Ναι, ο Φαγκέγκερ. Γκέγκερ. Τρίκι δωμάτιο αυτό. Ας άμα έχεις το ρουμπιζίκι του δοσούλου. Εδώ έχει πολλά τέτοια. Πατρίκι θα γίνει. Τελικά νομίζω δίκιο έχεις. Το προηγούμενο δωμάτιο ήταν που έσπαγε το. Ή όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, κόλλησα. Δεν νομίζω βασικά, όχι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Ματζιμίσα εδώ. Κάνει και μαγικά εδώ. Καστάρι. Είναι λίγο τραγικό να βλέπεις ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι του PlayStation 1. Ο ίδιος εχθρός υπάρχει και στο Portal of Floyd, που είναι το πρώτο τελευταίο Castlevania του Ικαράση. Και δεν έχει τα animations που έχει εδώ πέρα. Δεν κάνει τα animations που κάνει εδώ. Έχει ξεσηκώσει βασικά όλους εξής από το Symphony of the Night, το Portal of Floyd. Τα έκανε μια φορά και μετά σταμάτησε να είναι original, πολύ απλά. Αυτό είναι το κακό. Όχι σταμάτησε να είναι original. Είναι ο ίδιος εχθρός και ο εχθρός του Symphony of the Night, το version του Symphony of the Night είναι καλύτερο, έχει περισσότερα animations. Κάνει έτσι, κουνάει το χέρι, κάνει μαγικά. Το τραγικό είναι ότι το Symphony of the Night σαν παιχνίδι ήταν και low budget παιχνίδι. Low budget, δεν ήταν low budget. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ακριβό γιατί έχει πολύ καλό animation και καλό 2D animation είναι πολύ ακριβό να φτιάξεις. Πολύ δύσκολα. Αλλά θέλω να πω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι το τελείωσε. Η φαντασία, ας πούμε. Ξέρω ότι το τελείωσε. Όχι ότι ήταν άσχημα τα άλλα τα Metroidvania. Δεν ήταν άσχημα. Ήταν πολύ καλά μάλιστα. Και σκέφτηκε και ωραία συστήματα μάχης, ας πούμε, να κάνει. Δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν είναι απλά βάλει ένα σπάθι και βάρα. Έκανε την insane αποφυγή και έπαιζε πάνω στη φωτιά. Νόμιζα ότι ήταν τέτοιο ρε. Κερί, ναι. Τάρτα. Τούρτα. Τάρτα. Τάρτα ή τούρτα. Τούρτα ήταν, δεν ήταν τάρτα. Τούρτα ήταν. Εδώ σπάει. Τους δίνεις φωτιά. Για την Ελλάδα. Αυτό που λέμε, δώσες φωτιά για την Ελλάδα, ήταν μια ταινία ξένη. Και υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν η υπόθεση στην Ελλάδα και είχε να κάνει με ένα άγαλμα της Άρτεμις, το οποίο το είχαν κλέψει κάτι αρχαιοκάπηλοι, ας πούμε, και θέλανε να... Και υπήρχαν δύο φρουροί Έλληνες που φιλούσαν αυτό το αντικείμενο, ναι. Και πάνε αρχαιοκάπηλοι να το κλέψουνε και οι Έλληνες και το παίρνουν, ήταν δύο φρουροί, το παίρνει ο ένας στο αντικείμενο. Δεν ήταν καν Έλληνες βέβαια. Πρώτα απ' όλα να το εξηγήσουμε αυτό, δεν ήταν Έλληνες, παρίσταναν τους Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά. Because they spoke Greek like Greeks and German like Germans, όπως τον Gregory Peck. Ναι. Λίγο πριν συνεχίσουμε να δείξω λίγο αυτούς τους εχθρούς. Και οι δύο πετάνε δύο σπαθιά. Ο ένας πετάει το Obsidian, το Sword, το οποίο είναι άχρηστο σπαθί, αλλά αυτός ο μαύρος πετάει το Marsil, το οποίο είναι η ισχυρότερη έκδοση. Βασικά ο ένας πετάει Dagger, όχι όλη Sword. Holbein Dagger, δύο πετάει, δύο σπαθιά πετάει. Το Holbein Dagger, αυτός εδώ. Πετάει το Holbein Dagger και το σπαθί το Marsil. Αυτός πετάει Fire Shield, α, ναι, Fire Shield. Fire Shield και Holbein Dagger. Είμαι σίγουρος ότι από εδώ παίρνεις και το Marsil. Το Marsil το πετάει αυτός, είναι Fire Sword. Αυτός και Fire Shield και το Dagger το πετάει ο Υπτάμενος. Ο Υπτάμενος, τότε και ο Υπτάμενος πετάει και αυτός δύο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δείχνει και το Obsidian το σπαθί. Ο Υπτάμενος. Πείτε αυτό για την Ελλάδα λίγο όσο τους φαρμάρω. Ναι, τέλος πάντων, ο ένας από τους δύο τους φρουρούς πήρε το άγαλμα, το αγαλματίδιο. Και κρύφτηκαν και οι δύο πίσω από μια κολόνα και τους πυροβολούσαν από πίσω. Και τους είχαν στριμωγμένους και σε κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν την ηρωική έξοδο και λέει ο ένας στον άλλον στα ελληνικά. Εσύ πάρε την εικόνα, του λέει. Εγώ θα του δώσω φωτιά για την Ελλάδα. Εγώ θα πάρω την εικόνα, εσύ δώσεις φωτιά, ναι, για εσύ την δώσεις φωτιά για την Ελλάδα. Και συμφωνούν, ας πούμε, και βγαίνει ένας να θυσιαστεί τάχα ενώ ο άλλος παίρνει το άγαλμα και το σκάει. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Τους καταλαβαίνει κανείς. Τους καταλαβαίνει κανείς. Τον καταλαβαίνει κανείς. Δεν μιλάω γερμανικά. Γιατί μιλάς ελληνικά. Ακούσατε το αφεντικό. Κατεβάστε τα πανιά. Αυτά είναι τα ελληνικά από τα κανάλια του Ναβαρών. Γιατί ο άλλος, ο μεγάλος Έλληνας, ο Γκρέγκορι Πέκ, μιλάει ελληνικά. Ο μόνος στον οποίο δίνουμε respect έτσι από ελληνική ομιλία στην ταινία είναι ο Άντωνι Κουίν, που σε κάποια φάση που της κυνηγάει το Στούκας, σηκώνει το χέρι ψηλά στον ουρανό και φωνάζει στον πιλότο «Κερατάδες!» και γυρνάει στην ειρήνη του παπά και της λέει «Συγγνώμη». Να το είδες. Κάνε δουλειά σου. Το είδες στο Obsidian Sword. Ναι. Αλλά είναι άχρηστο σπαθί, είναι από αυτά τα μεγάλα. Να και η φάση. Ωραία, ωραία. Θα τη βάλω αυτή την ασπίδα γιατί έχει ένα πολύ ωραίο εφέ. Μάλιστα ο κόσμος του την έδινε. Α! Έγινε 50 level το σπαθί. Ναι. Και λέω πού είναι τόση ώρα. Κάτσε να το βάλω και το σπαθί. Αυτό είναι το familiar, το σπαθί. Το οποίο στα 50 level αναγνωρίζει τον ιδιοκτήτη του, ως ιδιοκτήτη του τον Alucard. Και μπορείς να το κάνεις equip. Επίσης αυτή η ασπίδα αφήνει αυτό το εφέ από πίσω. Είναι πολύ ωραία ασπίδα. Και ο κόσμος ήθελε να κάνει petition για να κάνει αυτή την ασπίδα attacking shield, δηλαδή να βαράει. Γιατί δεν θα κάνεις, δεν θα δείξεις το Obsidian? Το Obsidian δεν θα το δείξω. Όχι, είναι το μαγικό του σπαθιού του. Πιάνουν του Familiar. Του Familiar δεν το έχει, μόνο στα 100 level. Να ανοίξεις και το Familiar. Ναι. Άνοιξε το Familiar. Ναι. Relic. Familiar. Να το, τώρα παίξεις αυτές τις λεπίδες στο πλάι. Να το και το Holbein Dagger. Θα το δείξω και αυτό. Το Holbein είναι το μόνο στιλέτο που είναι σαν το... Crissaegrim, δηλαδή μπορείς να βαράς και να περπατάς, έχει συνεχόμενο χτύπημα. Αλλά εντάξει δεν έχει την ίδια. Ούτε τόσο δυνατό, ούτε τόσο, αλλά έχει πολύ ωραίο εφέ. Δεν έχει range, δεν έχει τέτοια, αλλά γενικά είναι ας πούμε το καλύτερο από τα στιλέτα. Το μόνο που δεν μας πέταξε είναι το Marsil, ρε. Μην ανεβοκατεβαίνει, δεν βγαίνει από τώρα. Είναι βασικά Marsil ή Narsil. Marsil είναι. Σίγουρα. Ναι. Αν, μπορεί να είναι κακή μετάφραση από το δαχτυλίδι των άλλων. Πόσο πέταξε. Ασπίδα. Και λεφτά. Ναι. Να το. Παρατρίχα να φύγω, δεν το είδα. Να, το διπλασιό ήταν αυτό. Η ακτίνα που πετάνε κάνει ένα ηχητικό σαν το χήμα. Κανένα πουτο. Ναι, ναι. Το Marsil, σαν σπαθί ας πούμε. Το απλό του το χτύπημα. Δεν λέει, είναι σαν το Firebrand, ναι, σαν το ιδιαίτερο χτύπημα του Firebrand. Αλλά το μαγικό του χτύπημα είναι πολύ θεαματικό. Είναι μια αναβάθμιση του Firebrand. Εν τω μεταξύ είδες ότι και το ίδιο το Familiar αναβαθμίστηκε, βλέπεις απέκτησε αυτά τα δόντια. Το είπα πριν, εμφάνισε τις λεπιδούλες δεξιά και αριστερά. Θα πάω λίγο να εμφανίσω τα lag potion εδώ πέρα. Με χτύπησε στον αέρα. Βράβο, έχει ήμψη. Με δαιμόνισε τώρα, κοίτα. Αυτά σε δαιμονίζουν. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, ήμψη. Αν τα αφήσεις αυτά τα imps και έχεις κανένα item που χαλιέται, που δηλαδή ξοδεύεται, τότε μπορεί να στα χαλάσουν τα πάντα, γι' αυτό πρέπει να προσέξεις.